άμεσα προωθείται σε τροπολογία στη Βουλή. Διάταξη από το Υπουργείο Ανάπτυξη με την οποία παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των επιμελητηρίων για ακόμη έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2023. Θα νομοθετήσουμε λοιπόν την παράταση της θητείας των διοικήσεων των επιμελητηρίων για έναν ακόμα χρόνο. Οι εκλογές δηλαδή στα επιμελητήρια δεν θα γίνουν στο τέλος του 2022, αλλά στο τέλος του 2023. Η Ένωση μας είπε, και το δέχομαι, ήμουν πιο επιφυλακτικός στην αρχή για να είμαι ειλικρινής, ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται πλέον μέσα στον πόλεμο και στην αγορά δεν είναι οι κατάλληλες για να αρχίσουν προεκλογικές εκστρατείες και αντιδικίες μεταξύ τους. Στην παρέμβασή του σήμερα στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και για το αίτημα των επιμελητηρίων που έγινε δεκτό. Δέχομαι το επιχείρημα, ούτως ή άλλως και την προηγούμενη φορά η θητεία είχε φτάσει στα 6 χρόνια. Δεν είναι κάτι εντελώς καινοφανές. Την πρώτη φορά είχαμε παράταση λόγω του COVID, τώρα έχουμε παράταση λόγω του πολέμου. Δυστυχώς συμβαίνουν έκτακτα γεγονότα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οι εκλογές λοιπόν στα επιμελητήρια της χώρας θα πάνε για το τέλος του 2023 από το τέλος του 2022.